Ξεκίνησε την Κυριακή στο Ισραήλ η δίκη του πρώην Υπουργού Εξωτερικών της χώρας Αβιγκόρ Λίμπερμαν, ενός εκ των στενότερων συμμάχων του προσφάτως επανεκλεγέντος Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Λίμπερμαν κατηγορείται για απάτη και κατάχρηση εξουσίας και σε περίπτωση που κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης μέχρι 3 ετών. Ωστόσο, το κλειδί σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης είναι οι 3 μήνες, επισημαίνει ο αναλυτής Μοσέν Εκμπή. Αν τιμωρηθεί με ποινή φυλάκισης άνω των 3 μηνών, τότε θα πρέπει να μείνει 7 χρόνια, όχι μόνο εκτός κυβέρνησης, αλλά και εκτός του Ισραηλινού Κοινοβουλίου. Θα μπορούσε να υποθεί ότι θα είναι το τέλος του από την πολιτική σκηνή του Ισραήλ. Η επίσημη απαγγελία των κατηγοριών τον περασμένο Δεκέμβριο τον είχε υποχρεώσει σε παρέτηση από την ισχυρή θέση που κατήχε στην κυβέρνηση, ένα μόλις μήνα πριν την διεξαγωγή των κρίσιμων εκλογών για την ανάδειξη της νέας Κνεσέτ. Σε αυτές ο Λίμπερμαν επανεξελέγει βουλευτής, αλλά ο ίδιος έχει ανακοινώσει ότι θα εγκαταλείψει την πολιτική αν καταδικαστεί. Πάντως, αρνείται όλες τις κατηγορίες.